θέλουν να επενδύσουν σε αυτή τη χώρα, έχουν κάποια χρήματα, τα οποία δεν τα έχουν μαζί τους φυσικά, τα έχουν σε διάφορες τράπεζες στο εξωτερικό. Και αυτό το πράγμα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Υπουργέ, συγγνώμη. Ναι. Να καταλάβω κάτι, γιατί είναι ένα θέμα που το συζητήσαμε. Το συζητάμε και εχθές με τον Γιάννη και το συζητάει και ο κόσμος. Να καταλάβουμε το εξής. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε καταγραφή των ανθρώπων που έρχονται κατά χιλιάδες. Οικονομική καταγραφή λέτε τώρα όσων οι ίδιοι δηλώσουν ότι ζητάνε κάτι τέτοιο. Πρώτο. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Ναι. Ωραία. Το δεύτερο που είναι. Ένα πράγμα που με προβληματίζει πραγματικά, για να με θυμώνει, και θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Τι λογική μπορεί να έχει για μια κυβέρνηση, και η οποία μάλιστα λέει ότι είναι μια κυβέρνηση αριστεράς, να συνδέει την προστασία προσφύγων με τον τραπεζικό τους λογαριασμό? Δηλαδή να λέω, εσύ που έχεις λεφτά και τραπεζικό λογαριασμό, θα σε διευκολύνω να σου βρω και σπίτι, να μείνεις, να πάρεις πιο εύκολα σπίτι, να κάνεις πιο εύκολα, να μείνεις στη χώρα πιο εύκολα από ότι ο άλλος. Έχει νόημα αυτό το πράγμα σήμερα που τόσες χιλιάδες άνθρωποι ταλαιπωρημένοι με προβλήματα αναδεικνύεται σε κυρίαρχο? Είναι τόσος πολύς ο κόσμος που περιμένεται να ανταποκριθεί σε αυτό το πράγμα? Ναι, καταρχάς έχω την εντύπωση ότι ο τρόπος της σκέψης δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι. Για πέστε. Σε ό,τι αφορά το θέμα της κατοικίας που είπατε, υπάρχει ολόκληρο πρόγραμμα στο συγκεκριμένο θέμα που αναφέρεται σε όλους τους πρόσφυγες. Δεν είναι κάτι το οποίο θα δοθεί μια κατοικία μόνο σε αυτούς. Υπάρχουν τέσσερα προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με την παραμονή των προσφύγων. Ένα από αυτά έχει σχέση με την ενοικίαση χώρων που δίνεται σε όλους τους πρόσφυγες. Ναι, αλλά μιλάτε για ευνοϊκή μεταχείριση στην κουβέντα. Όχι, προσέξτε. Όχι. Η ευνοϊκή μεταχείριση με ποια έννοια? Ότι έχεις κάποια χρήματα να τα επενδύσεις, μπορώ να σου βγάλω μια πολιτική κινήτρων και αυτή την πολιτική να τη χρησιμοποιήσει και να επενδύσει. Ποια είναι αυτά τα κίνητρα, Υπουργέ μου? Δύο λεπτά. Δεν θέτει συγκεκριμένη πρόταση μια διαδικασία διάκρισης. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή. Ένα πρόγραμμα προσωρινής παραμονής των προσφύγων εδώ. Αυτό το πρόγραμμα αναφέρεται σε όλους τους προσφύγες. Και εμείς απλά και μόνο αναφερόμαστε σε ένα υποσύνολο αυτών των προσφύγων που θα είχε τη σκέψη του να δώσει κάποια χρήματα έτσι ώστε να κάνει μια επένδυση. Ούτε τίθεται μια διαφορετική μεταχείριση, ούτε ευνοϊκότερη μεταχείριση σε σχέση με τους υπόλοιπους πρόσφυγες. Ούτε στην άδεια παραμονή τους θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή αυτό που λέτε εσείς κίνητρα, συνδέεται με την άδεια παραμονή του? Πόσο ευκολότερα θα μένει στη χώρα? Αυτή την άδεια παραμονή μπορεί να την έχει οποιοδήποτε ακόμα και τώρα, αν έχει 250.000 ευρώ και θέλει να αγοράσει μια κατοικία. Ναι, σύμφωνοι, αλλά αφορά άλλους κατοίκους. Άλλο χώρο. Όχι, αναφέρεται σε ξένους, έτσι. Σε ξένους, ναι. Αυτό ήδη υφίσταται. Και ενδεχομένως και κάποιοι ήδη να έχουν κάνει χρήση τη συγκεκριμένη, αυτό δεν το γνωρίζω, τη συγκεκριμένη διάταξη, όπως έχει κάνει και πάρα πολλοί κόσμος χρήση αυτή τη διάταξη. Εμείς αναφερόμαστε σε μια επενδυτική δραστηριότητα και επαναλαμβάνω, δεν εισάγονται άλλα κριτήρια παραμονής. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων που έχει η ΟΗΕ και η ΕΚΟ, η συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία μεριμνά για τους πρόσφυγες. Πόσους περιμένετε, Υπουργέ μου, να είναι αυτοί? Δεν μπορώ να σας πω. Γιατί πήρατε την ιδέα, λέει, από την Τουρκία, σωστά? Είναι και άλλες χώρες έχουν ενταχθεί σε αυτή την ιστορία. Δεν είναι μόνο, και μπορώ να σας πω, εμείς είμαστε πάλι πίσω σε σχέση με άλλες χώρες. Ξέρουμε ότι ακολουθώντας άλλες χώρες τη συγκεκριμένη διαδικασία, μπόρεσαν να συγκεντρώσουν έναν αριθμό κόσμου και να τον εντάξουν στην δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Υπουργέ, κάθε μέρα βλέπει ο κόσμος αυτές τις σκηνές με αυτούς τους ανθρώπους να βουλιάζουν μέσα στις λάσπες, να είναι ξυπόλοιτοι, να μην έχουν να βάλουν ένα ρούχο πάνω τους. Και το ερώτημα, το φυσιολογικό κατά την άποψη μου ερώτημα του κόσμου, είναι αυτό. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να έχουν από 250.000 ευρώ, ναι, κατάθεση? Καταρχάς δεν αναφερόμαστε σε όλο τον κόσμο. Και δεύτερον, η λάσπη είναι κάτι το οποίο έχει σχέση με τις 4, 5, 6, 7 μέρες. Δηλαδή, αν υπήρχε ήλιος και είχαμε λιακάδα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Η πολιτική η οποία προτείνουμε έχει έναν ορίζοντα. Όχι, Υπουργέ, δεν είναι. Yes. Αυτό που λέτε, να το ξεκαθαρίσουμε, να μην μένει έτσι στον αέρα. Τι θα πει, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα? Δεν θα ήταν αυτή η κατάντια στην ειδωμένη, η λάσπη στην κάνει να είναι κατάντια? Ναι, όχι, κοιτάξτε. Όχι, να μην λέμε τα πράγματα, θα ήταν αλλιώς άμα είχε ήλιο. Η ειδωμένη σε λίγες μέρες θα εκπληστεί και υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως είπαμε, προσωρινής εγκατάστασης, και αυτό το πρόγραμμα σιγά σιγά ολοκληρώνεται και τελειώνει.
Ως εκ τούτου είναι, είναι κάποια προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε στην βραχυχρόνια περίοδο και εμείς έχουμε μία πρόταση η οποία αναφέρεται στο μέλλον. Ως εκ τούτου δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνδέεται το ένα με το άλλο. Σύμφωνοι. Να καταλάβω τότε κάτι άλλο εγώ. Υποθέτουμε ότι υπάρχει αυτός ο επενδυτής Σύρος που επιλέγει. Αυτός λοιπόν ο Σύρος, και να μου πείτε αν κάνω λάθος και σε αυτή τη σκέψη μου. Το ισοζύγιο πληρωμών με την Τουρκία των επενδύσεων είναι 6 δις επενδύονται στην Τουρκία από την Ελλάδα και έχουν 400 εκατομμύρια δολάρια οι Τούρκοι προς εμάς. Είναι σωστή αυτή η αναλογία? Ναι, μας ακούτε? Τώρα τι σχέση έχουν οι Σύριοι? Θα σας πω τι λέω. Δηλαδή, αν εγώ ήμουν επενδυτής, εάν 6 δις φεύγουν από την Ελλάδα και πηγαίνουν, είναι καλύτερα να επενδύσουν εκεί. 6 δις λέμε αφεύγουν από την Ελλάδα και πάνε να επενδύσουν στην Τουρκία και μόνο 400 εκατομμύρια έρχονται από την Τουρκία στην Ελλάδα. Ο κοινό επιχειρηματίας, ο Τούρκος, αυτός ο Σύρος που ξέρει πού θα επενδύσει τα λεφτά του, γιατί να φέρει εδώ πέρα τα λεφτά του? Όπως ξέρετε, σε λίγο θα βγει ένας ειδικός νόμος ο οποίος προβλέπει κάποια κίνητρα φορολογικά για μια αρκετά μακρά περίοδο. Στην προκειμένη περίπτωση τα συγκεκριμένα κίνητρα θα μπορούσαν να ισχύσουν και όπως και ισχύουν βέβαια και για όποιους ξένους έρθουν στη χώρα. Ως εκ τούτου, αν κάποιος θέλει να επιλέξει να επενδύσει στη χώρα ή σε κάποια άλλη χώρα, αυτό είναι συνάρτηση των δικών του προσωπικών επιλογών. Και από εκεί πέρα. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εντάξει, προσπαθώ να πω ότι δεν μπορώ να το βρω από πουθενά πώς μπορεί να προκύψει μια τέτοια επένδυση. Πείτε μου όμως, αυτός ξέρει καλύτερα. Πείτε μου κάτι άλλο. Είναι δική σας πρόταση αυτό ή αποτελεί πια κυβερνητικό σχέδιο? Όχι, σας είπα, είναι μια εισήγηση η οποία έχει ετοιμαστεί και σήμερα θα κατευθεί γιατί την δουλεύουμε αρκετό χρονικό διάστημα. Δεν είναι κάτι τη στιγμή το οποίο προέκυψε. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση τις δηλώσεις τις οποίες κάνετε εσείς επιμένετε, λέτε ότι έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, σε καμία περίπτωση δεν μετανιώνετε για αυτά που υπόθηκαν? Δεν νομίζω επί τόσο χρονικό διάστημα ό,τι και αν έχω πει να το έχω πάρει πίσω. Μάλιστα. Όχι, αν έχετε την εκτίμηση ότι υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, τι να πω, δεν ξέρω. Όταν έχω, αν μπείτε στο Google μέσα, θα βρείτε 1000 στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτό το οποίο λέμε υφίσταται. Από εκεί και πέρα, κατά πόσο θα μπορεί να εφαρμοστεί ή όχι, αυτή είναι μια άλλη υπόθεση. Δεν είναι δηλαδή μια υπόθεση η οποία βασίζεται σε μια θεωρητική προσέγγιση. Είναι μια εισήγηση, επαναλαμβάνω, η οποία βασίζεται σε δεύτερες πρακτικές που ακολούθησαν άλλες χώρες. Μένει λοιπόν να ευχαριστούμε, Υπουργέ. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πρόταση, αυτό το σχέδιο. Προσέξτε, δηλαδή, όταν να βάζουμε ένα στόχο, από εκεί και πέρα ακολουθούμε μία πορεία. Τώρα, αν θα αυτός ο στόχος πρώτα εφαρμοστεί, είναι πρώτη ερώτηση. Από την άλλη πλευρά, το τι αποτελέσματα θα έχει, εκ των προτέρων δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Φυσικά. Αλλά η εκτίμηση, το σχέδιο το προτείνουμε με μια εκτίμηση που κάνουμε. Από διεθνή εμπειρία, αλλά και εκτιμώντας αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ, έτσι δεν είναι? Ναι, εκτίμηση ποσοτική δεν μπορώ να σας κάνω. Απλά και μόνο σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, αυτό το οποίο περιέγραψα υφίσταται. Μάλιστα. Και πρέπει να υπάρχει και στη χώρα μας ως δυνατότητα, λέτε. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, θα μπορούσε να υπάρχει και στη χώρα μας ως δυνατότητα, χωρίς, επαναλαμβάνω, να θέτει οποιαδήποτε διακριτική συμπεριφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους μετανάστες. Όλοι εντάσσονται στο ίδιο πρόγραμμα του ΟΗΕ και της ΕΚΟ. Καλά, τώρα, αν έχει τη δυνατότητα να κάνει επενδύσεις αυτός στην Ελλάδα, πώς θα έχει τις ίδιες δυνατότητες και τους ίδιους όρους διαβίωσης? Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα τη λύσουμε μαζί. Σας ευχαριστούμε, καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, γυρίζουμε εδώ πέρα στην συζήτησή μας. Λοιπόν, γυρίζουμε στην